Έγινε αν δύο ξεχωριστές συναντήσεις. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Όντως, θα έχουμε χωριστές συναντήσεις του Υπουργού Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Επομένως, θα έχουμε μία παράταση, λοιπόν, στην αγωνία για το τι μελιγενέστε με την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Αφού η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί, θα έχουμε νέα επεισόδια, Νικήτα. Ήδη τα πρώτα επεισόδια είναι σήμερα στις χωριστές συναντήσεις του Υπουργού Εργασίας με εργοδότες. Η συνάντηση άρχισε περίπου στις 10:15 το πρωί και στην συνέχεια στις 11:30 με τις συντεχνίες, με δεδομένη την αρνητική απάντηση, όπως μάθαμε όλοι ήδη, και ο Υπουργός από χθες και των δύο κοινωνικών εταίρων. Αναμένεται επίσης, Νικήτα, να σου πω ότι με αυτή την δεδομένη αρνητική αυτή απάντηση των κοινωνικών εταίρων, σήμερα στις συναντήσεις του Υπουργού Εργασίας, ανάμεσα στα άλλα, θα εξευρεθεί και η νέα ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση που θα έχουν οι κοινωνικοί εταίροι με τον Υπουργό Εργασίας. Να σου πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ναυάγιο δεν εξυπηρετεί, το οριστικό ναυάγιο εννοώ, δεν εξυπηρετεί καμία πλευρά, ούτε την κυβέρνηση βεβαίως, ούτε τις συντεχνές, αλλά ούτε και τους εργοδότες. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να λεχθεί, η τακτική τους όλων των πλευρών και των εργοδοτών από χθες και των συντεχνιών να απαντήσουν αρνητικά, έχει μία εξήγηση. Τουλάχιστον η παράταση του διαλόγου και η μη εξέβρεση συμφωνίας έχει ένα ορίζοντα μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Και αυτό γιατί μετά τον Ιούλιο η οποιαδήποτε συμφωνία υπάρξει, στην οποιαδήποτε συμφωνία θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός του 2023, τον Απρίλιο, να θυμίσω, ο πληθωρισμός ήταν στο 3,7%, σε αντίθεση με τον πληθωρισμό του 2022, οποιαδήποτε συμφωνία πριν από τον Ιούλιο θα λαμβάνει υπόψη αυτό τον πληθωρισμό του 2022, που είναι στο 8,4%. Συνολικά αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο στα 200 περίπου ευρώ στο σύνολο ή στα 120 περίπου, σύμφωνα με την μεσολαβητική πρόταση, 120-130, σύμφωνα με την μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας. Τώρα συνεχίζονται αυτές οι συζητήσεις, οι χωριστές συναντήσεις του Υπουργού Εργασίας με τις δύο πλευρές. Και απομένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη συνάντηση και πώς θα προχωρήσει ο διάλογος, με δεδομένο ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θα θέλει να κλείσει σύντομα αυτή η συζήτηση, και έχουν και οι δύο απαντήσει αρνητικά, εκτός από την ΟΕΒ, που και αυτή η απάντηση της ΟΕΒ, Νικήτα, να σου πω, εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του τακτικισμού, που δείχνει ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις απαντούν αρνητικά στην πρόταση την μεσολαβητική έως θετικά μέχρι αυτό το σημείο. Παραπέρα δεν υπάρχει άλλη υποχώρηση. Αυτό είναι το μήνυμα των εργοδοτών. Από την άλλη, η σύσσωμη, η συνδικαλιστική πλευρά, όλες οι οργανώσεις θεωρούν ανεπαρκέστατη την πρόταση, με δεδομένο μάλιστα ότι δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου, δεν γίνεται καμία αναφορά στην πλήρη επαναφορά της ΆΤΑ σε κανένα ορίζοντα, ακόμα και στο πλαίσιο της μεταβατικής συμφωνίας του 2017, όπως είναι και η πρόταση του Γιάννη Παναγιώτου. Λοιπόν, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή για τυχόν δηλώσεις και ό,τι προκύψει από το ρεπορτάζ μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε σε αυτή